Ο άρχοντας των Γκρίκων, ο κορυφαίος αθλητής στον κόσμο, ο ρεκόρντμαν, ο θρύλος της ενόργανης γυμναστικής, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Το πέμπτο του χρυσό μετάλλιο σε ευρωπαϊκά πρωταθλήματα κατέκτησε ο Έλληνας Ολυμπιονίκης στη Βασιλεία, ξεπερνώντας τον σπουδαίο Ιταλό Γιούρι Κέκη. Ο Πετρούνιας ήταν επιβλητικός, εκτέλεσε άψογα το πρόγραμμα με το μεγαλύτερο βαθμό δυσκολίας και πήρε την πρώτη θέση, συγκεντρώνοντας 15.400 βαθμούς. Γιόνανσον, διπλό σάλτο με δίπλωση, κρατώντας τους Κρίκους. Και η έξοδος του με διπλό συσπηρωτικό σάλτο και διπλή πιρουέτα είναι εκπληκτικός, κυρίες και κύριοι, ο Λευτέρης Πετρούνιας. Ο Πετρούνιας επέστρεψε δρυμύτερος έπειτα από μακρόχρονη απουσία λόγω τραυματισμού. Επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και απέδειξε πως όταν είναι υγιής, δεν χάνει. Ο Μίδας της ενόργανης γυμναστικής αφιέρωσε αυτό το ξεχωριστό μετάλλιο στους ανθρώπους που λατρεύει. Τη σύζυγό του Βασιλική Μιλούση και τις κόρες του Σοφία και Ελένη. Γεια Σοφία, γεια Σοφία. Και στη Βασούλα και στην Ελενίτσα και στη μαμά μου και στη μαμά μου. Είμαστε στην κορυφή της Ευρώπης για πέμπτη φορά. Η περιπέτεια που ξεκίνησε πριν 2 χρόνια σήμερα έλαβε τέλος. Είμαι καλά. Επέστρεψα για να σας κάνω υπερήφανους. Σας ευχαριστώ όλους μέσα από την καρδιά μου. Επόμενος στόχος για τον θρύλο των Γκρίκων, το παγκόσμιο κύπελο στην Ντόχα και η πρόκριση στους Ολυμπιακούς Αγώνες, όπου θα υπερασπιστεί τον τίτλο του.